Θα πάμε όμως μυρτιά τώρα. Θα πραγματοποιήσουμε τη δεύτερη ζωντανή σύνδεση με την Εύη Σπανού. Από το λιμάνι Ηρακλείο, εκεί το παλιό λιμάνι, βρίσκεται στη Μυρτιά. Έναν προορισμό, μια περιοχή, ένα χωριό, όπως θέλετε μπορεί να το χαρακτηρίσετε, που το αγαπάμε εδώ στην Κρήτη TV ιδιαίτερα. Καλό σας απόγευμα από το όμορφο, πολύχρωμο και φιλόξενο χωριό της Μυρτιάς. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει συνδεθεί άρρηκτα και λόγω του μουσείου του Νίκο Καζαντζάκη, αλλά σήμερα βρισκόμαστε για ένα άλλο λόγο εδώ, για να αναδείξουμε τις δραστηριότητες του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ένας πολιτιστικός σύλλογος ο οποίος έχει ενεργό δράση στο χωριό και ήδη έχει ξεκινήσει να προγραμματίζει εκδηλώσεις για τους πολίτες εδώ το φετινό καλοκαίρι. Δίπλα μου έχω τον κύριο Δάν Δαμιανάκη. Είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και πέρα από την ξενάγηση που θα μας κάνει και στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, θα μας πει και για τις επερχόμενες δράσεις. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και από μένα, σε εσάς, στους τηλεθεατές, σε όλο τον κόσμο. Η Μυρτιά είναι ένα χωριό ιδιαίτερο για το λόγο ότι το έχει σηματοδοτήσει με την παρουσία του και την δράση του και την ζωή του ο μεγάλος μας στοχαστής, ο Νίκος Καζαντζάκης. Εμείς σαν Πολιτιστικό Σύλλογος φέρουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, το οποίο είναι το όνομα του Πολιτιστικού Συλλόγου, που είναι ακριβώς το όνομα του στοχαστή, του Νίκου Καζαντζάκη. Εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε είναι ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, από τους πλέον παλαιούς ναούς του χωριού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σε αυτό το ιδιαίτερο πραγματικά χωριό έχει διαδραματίσει μία πορεία και ένα ρόλο που, αν μη τι άλλο, προσπαθούμε να είναι ξεχωριστός και να είναι αντάξιος του ονόματός μας. Σίγουρα αυτό που ενώνει τον κόσμο στις μέρες μας και μάλιστα υπό τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και υπό το βάρος των υγειονομικών πρωτοκόλων είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο αναδεικνύει τις μοναδικές διαφορετικότητες κάθε τόπου, τον κάνει ξεχωριστό και του δίνει τη θέση του στον πολιτιστικό και κοινωνικό χάρτη μιας χώρας. Μιας και μιλάμε για πολιτιστικούς συλλόγους που δίνουν κάτι το ξεχωριστό σε κάθε χωριό, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νίκου Καζαντζάκη της Μυρτιάς, εδώ του χωριού, τι έχει κάνει τα τελευταία χρόνια? Μιλήσαμε και πριν από λίγο και μου είπατε ότι πέρα από τον καθαρισμό του χωριού που έχετε αναλάβει, εγώ τουλάχιστον ξεχώρισα τα πολύ όμορφα και πολύχρωμα λουλούδια που θα δει κανένας ερχόμενος στο χωριό και είναι κάτι το οποίο θα συναντήσει και ένας ξένος που θα έρθει. Εσείς, ποιες είναι οι δράσεις οι οποίες ξεχωρίζετε σαν πολιτιστικό σύλλογος και τι συνεχίζετε ακόμα και τώρα να κάνετε? Σαν Πολιτιστικός Σύλλογος, στον καλοπισμό με τα λουλούδια, η συνεισφορά μας είναι ουσιαστικά η αγορά του υλικού, δηλαδή των λουλουδιών, της γλάστρας, το χώμα κλπ. Υπάρχουν δύο σημαντικότατες νοικοκυρές εδώ στο χωριό, μεγάλες σε ηλικία, οι οποίες περιποιούνται τα λουλούδια, τόσο τα λουλούδια που είναι στα προάβλια των ναών, όσο και τα λουλούδια που είναι στα στενά. Είναι δύο γυναίκες περίπου τα 90 ετών και ο σύλλογος τους βοηθάει με όλο το υλικό τεχνικό, με όλο το υλικό το τεχνικό του, ό,τι θα χρειαστεί. Σχετικά τώρα με τις δράσεις που κάνει ο σύλλογός μας τα τελευταία χρόνια, θα ξεκινήσω από κάτι που ήταν πολύ σπουδαίο και είναι πολύ σπουδαίο. Είναι η έκδοση ενός φωτογραφικού λευκώματος από αρχείο φωτογραφικό διαφόρων συγχωριανών μας, μια πολυτελής έκδοση η οποία αναφέρεται κυρίως με φωτογραφικό υλικό στην ιστορία του χωριού όπως αυτή διαδραματίστηκε το 19ο και αρχές του 20ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Έχουμε διοργανώσει ομιλίες, έχουμε διοργανώσει συναυλίες, έχουμε διοργανώσει παραδοσιακά κριτικά γλέντια. Κάτι αντίστοιχο διοργανώνεται και φέτος το καλοκαίρι. Ναι, μέχρι πριν δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ, αν το πω έτσι, πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε αυτά. Πριν δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας και των ιδιαίτερων συνθήκων, δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο. Πέρσι, για παράδειγμα, μας επέτρεψαν οι συνθήκες και τηρώντας πάντα αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να κάνουμε μία συναυλία με την
δημοτική χοροδία σε έντεχνα τραγούδια. Φέτος, σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαιών Αστερουσίων, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι λίγο πιο παραπάνω. Οπότε θα κάνουμε δύο συναυλίες, μία με το σχήμα του Βασίλη Ξημέρη και μία με τη Δημοτική Χοροδία και μία θεατρική παράσταση με το θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, το Μάνο Μανιά. Οι ημερομηνίες του προγραμματισμού μας δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα, γιατί είμαστε μέχρι τις 28 του μήνα, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι, γιατί τρέχει το πρωτόκολλο το υφιστάμενο. Από 28 και μετά, και ανάλογα τι θα επιτρέπεται, θα μπορέσουμε να προγραμματίσουμε και τις εκδηλώσεις μας. Οι κάτοικοι του χωριού βλέπετε ότι έχουν ανάγκη, έστω και με αυτή την πρώτη ανακοίνωση των επερχόμενων διοργανώσεων και δραστηριοτήτων, έχουν ανάγκη για να βγουν έξω, να διασκεδάσουν. Εσείς, σαν πολιτιστικό σύλλογος, έχετε υπό την αιγίδα σας αυτό το κομμάτι του χωριού. Πώς τους βλέπετε, τι είναι αυτό που εισπράτετε? Οι κάτοικοι όχι απλά έχουν ανάγκη, έχουν θα έλεγα, την αγωνία να γίνει κάτι. Είναι δύο χρόνια, πάνε ήδη δύο χρόνια από το τελευταίο φεστιβάλ λόγου και τέχνης του Μουσείου Καζαντζάκη με τίτλο «Ταξιδεύοντας Κίνα», εμπνευσμένο από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, και ο κόσμος διψάει για εκδήλωση, για καλή εκδήλωση, για εκδήλωση που θα μπορεί να χειροκροτήσει κάποιον και να απολαύσει μουσική. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρεις ακόμα πολύ σημαντικές δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου που έτυχε εντελώς τυχαία, χωρίς να το έχουν προγραμματίσει εμείς. Η τελευταία δράση μας πριν την έλευση της πρόσφατης καραντίνας ήταν η δεύτερη αιμοδοσία. Και η πρώτη δράση μας μετά τη λήξη της καραντίνας, την Κυριακή 30 του μήνα, είναι η τρίτη αιμοδοσία του Πολιτιστικού Συλλόγου σε συνεργασία με τον Αιματοκρίτη. Θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πλατεία του χωριού και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει για τρίτη φορά να έχουμε τη μονάδα εδώ, ναι, και να συλλέξουμε φιάλες αίμα για τους ανθρώπους μας. Εύη, ένα πανέμορφο χωριό. Αξίζει όλοι να βρεθούμε, ειδικά το καλοκαίρι εκεί διοργανώνονται και πολλές δράσεις, πρωτοβουλίες πολιτιστικού κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέροντος και ο πρόεδρος εκεί είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Πρόεδρε, εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις δράσεις σας, τις ενέργειές σας. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα επιδημιολογικά θα πάνε καλά μέσα στο καλοκαίρι, να γνωρίσουμε και την όμορφη Μυρτιά, όχι μία φορά, αρκετές φορές να βρεθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήδη από αυτή την κάμερα σας προσκαλούμε. Χαρά μας. Από εμένα, όλος ο Πολιτιστικός Σύλλογος, να βρεθείτε στο χωριό μας, χαρά μας, και να σας κεράσουμε κιόλας. Βέβαια, να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Εγώ επιθυμώ η εκπομπή σήμερα να κλείσει από Μυρτιά, μα έχει μείνει ακόμα ένα 20 λεπτό. Εύη, προτείνω να παραμείνεις εκεί και να δείξουμε το πλάνο εκεί στη Μυρτιά με το τραγούδι και τη μουσική που θα αποφασίσουμε. Με αφορμή λοιπόν την επιθυμία σας, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο μέσα από μία φράση του μεγάλου μας στοχαστή, του Νίκου Καζαντζάκη. Και όσον αφορά κιόλας να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία που μας έχει βρει. Αγαπητοί μου, έχετε τα πινέλα, έχετε τα χρώματα, ζωγραφίστε τον παράδεισο και μπείτε μέσα. Κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Το συνεργείο παραμένει εκεί. Λοιπόν,